Γεια σας παιδιά, νέο βίντεο σήμερα στο οποίο θα σας δείξω ένα tip με το οποίο θα καταφέρετε να μεγαλώσετε τα χέρια σας. Λέγεται Sensory Set. Δηλαδή, διαλέγουμε τρεις ασκήσεις για δικεφάλους και τρεις ασκήσεις για τρικεφάλους. Κάνουμε 100 επαναλήψεις σε κάθε άσκηση από ένα set. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι κάμψεις με αλτίδες. Εδώ. Μία άσκηση. Η άλλη άσκηση μπορεί να είναι κάμψη με στραβόπαρα και η άλλη μπορεί να είναι κάμψη από το συγκέντρωση για δικεφάλους. Για τρικεφάλους μπορεί να διαλέξετε γαλλικές πιέσεις με στραβόπαρα, πιέσεις υδροχαλία με σκηνή και πιέσεις τρικεφάλων με αλτήρα πάνω από το κεφάλι. Σας είπα ένα παράδειγμα, ένα ασκησιολόγιο. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνουν 100 επαναλήψεις. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό φροντίζω το βάρος να είναι μικρό. Εγώ ας πούμε παίρνω 4 κιλά και με κουράζουν. Αν μετά τις 70 επαναλήψεις νιώθετε έντονο κάψιμο, σημαίνει ότι το βάρος που επιλέξατε είναι κατάλληλο. Αν δεν θα μπορείτε να βγάλετε τουλάχιστον 70 επαναλήψεις, πάνω απ' ότι πρέπει να πάρετε πιο λίγα κιλά. Έτσι ώστε να μπορείτε να βγάλετε τις 100 επαναλήψεις. Οπότε κατά τη διάρκεια της άσκησης, αν κάνετε 70 και δεν μπορείτε να κάνετε άλλο, αφήστε το βάρος που έχετε πάρει και πάρτε λίγο πιο ελαφριά κιλά για να μπορείτε να συνεχίσετε να βγάλετε τις 100 επαναλήψεις. Περίπου σε χρόνο αυτό θα σας πάρει 2 λεπτά. Δεν κάνετε κάτι άλλο, κάνετε αυτό και μετά φεύγετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποιες άλλες ασκήσεις από μία άσκηση που σας είπα και ένα σετ 100 επαναλήψεις. Εδώ. Σε αυτόν εδώ τον ρυθμό εκτελείται με ελάχιστο φορτίο 100 επαναλήψεις. Μπορείτε να ξεκινήσετε πρώτα με δικέφαλα ή με τρικέφαλα. Δεν παίζει ρόλο. Σημασία έχει να κάνετε 100 επαναλήψεις, το Sensory Set. Ελπίζω να μ' ακούσετε και να αποκτήσετε τεράστια χέρια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλές προπονήσεις.